Με την υπουργό Πεχόδε Τίνα Μπιλμπίλη συναντήθηκε ο βουλευτής Ακίνθου Δημήτρης Βαβαρίγος. Ο βουλευτής ενημέρωσε την υπουργό για τα προβλήματα που σχετίζονται με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Η υπουργός δεσμεύτηκε να έλθει στη Ζάκυνθο τον ερχόμενο Γενάρη, όπου θα δει από κοντά το πρόβλημα και θα συζητήσει με τους κατοίκους της περιοχής και τους φορείς για την αναζήτηση λύσης. Να έχει μία εικόνα δική της, αυθεντική για τα προβλήματα. Να κουβεντιάσει με τους κατοίκους, με τους φορείς και όλοι μαζί να αναζητήσει έτσι μια λύση δίκαιη και βιώσιμη. Πιστεύω ότι έχει καλή πρόθεση και πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Και μετά βεβαίως, κύριε βουλευτά, όσα ακούστηκαν ότι δεν σας δέχτηκε μέσω του αθηναϊκού τύπου κλπ. Φαίνεται ότι η παρεξήγηση έχει λυθεί, έτσι. Μάλλον πριν παρεξηγήσει όσοι πρόκειται. Εγώ θα το σχολιάσω. Πράγματι, υπήρχε μια τυχή στιγμή, θα την έλεγα. Σε μια φάση, αν θέλετε, πρώτης ανάληψης ευθυνών. Πολλά τα προβλήματα, πρεσάρισμα. Εντάξει, ας μην το σχολιάσουμε, το κάνουμε στην άκρη. Κάθε εμπόδιο για καλό, λέει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι μπαίνει σε πορεία καλή, ας πούμε, η επικοινωνία και η αναζήτηση λύσης. Mm-hmm. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση το αποτέλεσμα. Θέλουμε να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα, πρέπει να βρεθεί μια λύση, να σταματήσει η αδικία που γίνεται στους κατοίκους, να προστατευτεί το περιβάλλον, να διασφαλιστούν όροι βιωσιμότητας έτσι, για όλους, για το περιβάλλον, για τη χελώνα, για την προστασία, για τους ανθρώπους. Κάτι τελευταίο, κύριε βουλευτά. Πρόκειται να γίνει προκήρυξη θέσεων για τους προέδρους των εθνικών πάρκων? Ναι, ναι. Από ό,τι με ενημέρωσε, σήμερα βγάζει στο διαδίκτυο προκήρυξη για τους φορείς διαχείρισης που έχει σε όλη την Ελλάδα. Αρκετοί φορείς διαχείρισης για τους προέδρους. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να αλλάξει και ο πρόεδρος στο πάρκο, όπως έχουν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής του Βασιλικού πιο συγκεκριμένα? Ναι, δεν αποκλείεται, γιατί από τη στιγμή που γίνεται προκήρυξη εξαρτάται. Μπορεί η κυρία Καρκούνη να μην κάνει αίτηση, μπορεί, δεν ξέρω, οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, ξανατίθεται από την αρχή το ζήτημα έτσι, για την επιλογή προέδρων των φορέων διαχείρισης. Η προκήρυξη θα γίνει άμεσα στο επόμενο διάστημα? Ναι, σήμερα ανατάρτε στο διαδίκτυο, από ό,τι μου είπε, σήμερα θα αναρτηθεί και θα βάζει και τις προϋποθέσεις.